Και μετά που κάναμε τη γειτονιά στον Γκίζη κάτι ανάμεσα σε μεγάλη των μπάτσων σχολή και Χαβάη 5-0, συλλάβαμε επιτέλους τη Δούρου και τη φέραμε στο τμήμα. Είμαστε στο γραφείο που κάνουμε τις ανακρίσεις. Η Ελένη Δούρου κάθεται στητή σε μια καρέκλα μπροστά στο τραπέζι. Μας κοιτάει ψύχραμα σχεδόν προκλητικά. Αριστερά της στακώμαι εγώ και απ' την άλλη ο Γκίκας. Είναι από τις σπάνιες φορές που αφήνει το γραφείο του για να παραστήσει ανάκριση. Προφανώς για να υπογραμμίσει τη σπουδαιότητά της. Ωστόσο η Δούρου, παρόλο που τη στριμώξαμε μια-δυο φορές, καταφέρνει και ξεγλιστράει. Έχει απαντήσεις για όλα. Και κυρίως ψυχραιμία που μας πάει τα νεύρα. Κάποια στιγμή κοπάνισε και το χέρι στο τραπέζι έξαλλη μαζί μας. Πήγα να με πάρουν τα γέλια, σαν να μας πέρναγε αυτή από ανάκριση η ρουφιάνα. Τι είναι αυτό που την κρατάει έτσι απόμακρη, ακόμα και την ώρα που απολογείται? Τι διάολο, πέσαμε σε λαθρέμπορο βρεφόν με άποψη? Όλα γίνονται σε αυτόν τον κόσμο, θα μου πεις. Την κοίταζα και προσπαθούσα να καταλάβω. Τα χαρακτηριστικά της ήταν σκληρά, αλλά δεν θύμιζαν άνθρωπο της πιάτσας. Πιο πολύ μου δίνει την εντύπωση κρατούμενο που μπαγκλαρώθηκε σε διαδήλωση. Ο τρόπος που κοίταζε τον Γκίκα ήταν κάτι ανάμεσα σε ίκτο και αηδία. Εμένα πάλι με είχε στο φτύσιμο, σαν να μη φοβόταν τίποτα. Γιατί? Τόση εμπιστοσύνη είχε στις διασυνδέσεις της. Αλλά και πάλι ο τρόπος που συμπεριφερόταν στα παιδιά στον παιδικό σταθμό είχε μια περίεργη τρυφερότητα που δεν έδινε με τίποτα με την τωρινή της στάση. Όσοι κάθονταν στο τραπέζι των ανακρίσεων ήταν συνήθως επιφυλακτικοί, οι πιο πολύ τρομαγμένοι. Η Δούρου ήταν σαν να έπαιζε χαρτιά. Άνοιγε την τράπουλα και μοίραζε στον καθένα μας το φύλλο που ήθελε αυτή. Είχε, πώς το λέει ο Δημητράκος, ύφος αλαζονικό αυτό. Αλαζονία. Έπαρση ή ίση. Τώρα μάλιστα. Μόνο έμπορος βρεφών με έπαρση μας έλειπε στην ιστορία. Όταν έφτασαν και οι λογαριασμοί του Χουρδάκη, κατάλαβα ότι η ιστορία είχε πάρει το δρόμο της. Σε όλες τις ημερομηνίες που είχε καταγράψει η Καραγιώργη ότι έμπαιναν τα ψυγεία της Τρανσπιλάρ στην Ελλάδα από τα σύνορα, αντιστοιχούσε και ανάλογη ημερομηνία καταθέσεων. Ο Χουρδάκης έπαιρνε 1.000.000 μίζα από τα ψυγεία και τα διοχέτευε σε 4 λογαριασμούς της οικογένειάς του. Τον κάλεσα για ανάκριση και εξαφανίστηκε. Ο μυστηριώδης πληροφοριοδότης με είχε προλάβει και προφανώς την ειδοποίησε. Αναζήτησα τη Λίλη μπας και έβγαζα άκρη. Δεν την βρήκα. Κάποιος την είχε τρομάξει αυτήν. Το μαγαζί της ήταν θεόκλειστο και αυτή άφανη όταν πήγα να τη βρω. Η Λίλη δεν είναι από τις γυναίκες που σε στείνουν. Ώσπου την επομένη ήρθα φάτσα φόρα με τον περίφημο Σοβατζή, το δεξί χέρι του πιλαρινού. Με περίμενε έξω από το γραφείο μου. Αυτό που μου είπε κόντεψε να με στείλει από πνιγμό. Πάνω που είχα βρει κουλούρι στο δρόμο και έτρωγα ευχαριστημένος. Μου κάθισε το σουσάμι στο λαιμό όταν μου είπε. Μόλις σήμερα το πρωί έμαθα ότι συλλάβατε την αδελφή μου. Την αδελφή σας? Μάλιστα, την αδελφή μου. Την Ελένη Δούρου. Πέρασε στο γραφείο μου. Λίγο νερό φέρε μου, ρε Θανάση, τι κοιτάς? Μάλιστα. Αμέσως. Thank you.
Πού είναι τώρα η κυρία Δούρου? Την κρατάμε για ανάκριση. Με ποια κατηγορία? Δεν της απαγγείλαμε ακόμα κατηγορία. Γιατί? Είχαμε μια καταγγελία ότι δέχεται στον παιδικό σταθμό της Αλβανόπουλα που μπήκαν λαθρέα στην Ελλάδα και προορίζονταν για εμπόριο. Ποιος σας έκανε αυτή την καταγγελία? Αυτό δεν μπορώ να σας το πω. Και συλλαμβάνεται μια διπλωματούχο νηπιαγωγό η οποία λειτουργεί ένα παιδικό σταθμό καθόλου ανώμημο επειδή κάποιος σας έκανε μια καταγγελία? Μπορεί αυτή η καταγγελία να εξυπηρετεί άλλους σκοπούς, ανταγωνιστικούς, επαγγελματικής φύσεως. Πιθανόν η κακία κάποιου γονιού. Ζητήσαμε από τη Δούρου να μας δώσει τις γευθείς και τα ονόματα των γονιών που τις παρέδωσαν τα παιδιά τους. Αλλά ως τώρα δεν μας έχει δώσει ούτε ένα όνομα. Λέει ότι οι γονείς έρχονται στην Ελλάδα, τις άφηναν τα παιδιά και γύριζαν στην Αλβανία. Και το βρίσκεται παράξενο αυτό στις μέρες που ζούμε? Το βρίσκω απίθανο. Κανένας γονιός δεν παρατάει το παιδί του χωρίς να αφήσει ούτε ένα τηλέφωνο για ώρα ανάγκης. Τηλέφωνο στην Αλβανία. Μα και δεν έχουν τηλέφωνο ούτε τα υπουργεία, κύριε αστυνόμο. Το γνωρίζετε αυτόν τον άνθρωπο? Πού τη βρήκατε αυτή τη φωτογραφία? Δεν έχει σημασία που τη βρήκα. Τον άνθρωπο τον γνωρίζετε? Για να είμαστε μαζί, θα πάει να πει ότι τον γνωρίζω. Είναι ο Γκούσταβ Κρένεκ. Πολύ καλός μου φίλος από την Πράγα. Μεγάλωσα και σπούδασα στην Τσεχοσλοβακία, κύριε αστυνόμε. Έχω πολύ καλούς φίλους εκεί. Η αδελφή σας τον ήξερε αυτό τον Κρένεκ? Τον γνώρισε όταν ο Γκούσταβ ήρθε στην Ελλάδα. Έχουμε σοβαρές υποψίες ότι πίσω από το εμπόριο βρεφών κρύβεται αυτό το άτομο και ότι η αδελφή σας συνεργαζόταν μαζί του. Μιλάτε σοβαρά? Ο κύριος Κρένεκ είναι ένας σοβαρός επιχειρηματίας. Πολλές επιχειρήσεις είναι βιτρίνα για άλλες δραστηριότητες, κύριε Σοβατζή, και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Δεν μπορείτε να κατηγορείτε έναν άνθρωπο με τέτοιες αοριστείες και γενικότητες, χωρίς συγκεκριμένα στοιχεία. Απαιτώ να αφήσετε την αδελφή μου ελεύθερη. Θα την αφήσουμε όταν βεβαιωθούμε ότι δεν υπάρχει καμιά κατηγορία σε βάρος της. Πότε μπορώ να δω την πελάτησά μου? Τώρα. Ο κύριος Ταράκης θέλει να δει τη Δούρου. Πήγαινε τον κύριο Σταράκη στη Δούρου και το νερό σε μένα. Μπορώ να τη δω κι εγώ? Λυπάμαι, αλλά απαγορεύεται όσο συνεχίζεται η προανάκριση. Μόνο ο κύριος συνήγορος. Εγώ θα τη συνιστούσα να μιλήσει για να ελαφρύνει τη θέση της. Περάστε, κύριε Σταράκη. Γεια σου, Ελένη. Τον κήκα τώρα. Έλα, Παναγία μου, καλέ, πώς κάνετε έτσι, αστυνόμε? Έχει δουλειά ο άνθρωπος. Να διακόψει. Είναι δυνατόν?
Η Δούρου είναι αδελφή του Σοβατζή. Πώς το μάθες? Μου το είπε ο ίδιος. Είναι κάτω με το δικηγόρο του. Και ο Χουρδάκης εξαφανίστηκε. Ένα-ένα, Χαρίτου. Πολύ φορά πήρες. Το Σοβατζή είναι ευχάριστο. Ξέρουμε τώρα ότι η Δούρου είναι αδερφή του και ότι γνώριζε αυτόν τον... Πώς τον είπες? Κρένεκ. Τον Κρένεκ, ναι. Το Χουρδάκη είναι δυσάρεστο. Θα προτιμούσα να έχω την κατάθεσή του πριν μιλήσουμε στον Πιλαρινό. Αλλά δεν μπορούμε να καθυστερήσουμε άλλο. Άστα, άστα αυτά εσύ. Θα το κανονίσω εγώ. Υπάρχει και κάτι ακόμα. Τι? Πρώτα η δολοφονία του Αλβανού πριν τον ανακρίνει η πολίτου. Τώρα η εξαφάνιση του Χουρδάκη. Κάποιος τα πιάνει και δίνει πληροφορίες. Να διατάξω ΕΔΕ. Εσύ μου είπες να την καθυστερήσω. Όχι, ας περιμένουμε κανένα δύο μέρες ακόμα. Η υπόθεση κοδεύει να ξεκαθαρίσει. Απλώς σας το λέω να το ξέρετε. Μαθαίνει σιγά σιγά, Χαρίτο. Η αντίστροφη μέτρηση άρχισε, κύριε διοικητά. Σαφώς. Αλλά μην χαίρεσαι ακόμα. Γύρευε τι τρικλοποδιές μας στείνουν. Ψυχραιμία, Κώστα. Καλώς. Τι έγινε, αστυνόμε? Ξεμπερδεύουμε, κουλά που να είναι. Με τη σπηρά. Το δολοφόνο όμως τον εντοπίσαμε. Μαθαίνει σιγά σιγά, κουλά, ε. Μαθαίνω, αστυνόμε. Συνέχεια μαθαίνω. Και τώρα τελευταία τι μαθαίνω? Τάικ, φοντό. Φέρ' τους στο γραφείο. Πού είναι ο άντρας σου? Έφυγε, πήγε ταξίδι. Το είπα στον κύριο Σωτήρη. Ποιον? Τον είπα στην όμο σας, καλέ. Το είχε προγραμματίσει καιρό ή έφυγε ξαφνικά? Όχι, το είχε κανονίσει εδώ και μέρες. Πού πήγε?
Μακεδονία, Θράκη, δεν μου είπα ακριβώς. Πώς επικοινωνείς μαζί του? Με παίρνει εκείνος το τηλέφωνο, γιατί μετακινείται συνέχεια. Μετακινείται συνέχεια και δεν πήρε το αυτοκίνητό του, αλλά πήγε με τη συγκοινωνία. Δεν το παίρνει ποτέ όταν βγαίνει εκτός Αθηνών. Δεν του αρέσει να οδηγεί. Δεν μου λες, κινητό δεν έχει? Όχι. Πώς αυτό, ένας άνθρωπος που μετακινείται τόσο πολύ? Τα φοβάται τα κινητά. Κάνουνε, λέει, καρκίνο στο αυτή. Δεν καταλαβαίνω, κύριε αστυνόμο. Καταρχήν, γιατί απαγορεύεται ο πατέρας μου να πάει ταξίδι? Μπορείς να μου πεις από πού προέρχονται αυτά τα 200 και τα 300? Πού τα βρήκατε? Μην το ψάχνεις. Ανοίξαμε νόμιμα τους λογαριασμούς με άδεια του εισαγγελέα. Για τα ποσά θέλω να μου πεις. Οι 250.000 είναι ο μισθός μου. Τα υπόλοιπα είναι έκτακτα. Τι έκτακτα? Από δουλειές που κάνω έξω. Και τα δικά σου ποσά, από πού είναι? Από οίκο μόδας? Μου τα δίνει η μητέρα μου. Μένει μαζί μας και έχει και αυτή μερίδιο στα έξοδα του σπιτιού. Μάλιστα. Η μάνα σου βάζει και αυτή 200 και 300 στο λογαριασμό της. Δεν βλέπω όμως πουθενά να τις βγάζει τακτικά και να τις βάζει στο λογαριασμό σου. Μπορείς να μου πεις τι σημαίνει αυτό? Πού βρήκε ο άντρας ένας τολυνιακός με μειωμένη σύνταξη τόσα λεφτά? Να και ο δικός του λογαριασμός. Για δες. Λέγε. Δεν ζούμε μόνο με τη σύνταξη. Ο στράτος κάνει και άλλες δουλειές. Πόσο του αποδίδουν αυτές οι άλλες δουλειές? Βάζετε κάθε τόσο 1.000.000 στην τράπεζα. Έχετε μια ολόκληρη σπιταρόνα στο Μίλεση. Πες την αλήθεια γιατί θα σας κάψω όλους. Εσύ θα ξεφτυλιστείς, θα χάσεις τη δουλειά σου. Οι γονείς στο σπίτι τους. Λέγει όσο είναι καιρός. Θα πάτε όλοι φυλακή. Του το είχα πει εγώ, ρε γαμώτο μου, του το είχα πει. Δεν ήθελα να βάζει λεφτά στο λογαριασμό μου. Αλλά αυτός τίποτα, δεν ακούει κανένα, ξεροκέφαλος. Σόπα. Δεν ξέρω πού έβρισκε τα λεφτά ο πατέρας μου, κύριε αστυνόμε. Το μόνο που ξέρω είναι ότι θα έβαζε κάποια ποσά στο λογαριασμό μου. Και ότι εγώ θα έπρεπε να τα επιστρέψω λίγα-λίγα. Θα δείτε τις αναλήψεις που έχω κάνει. Είναι 50.000. Είναι όλες οι επιστροφές. Το ίδιο έκανε και στη μάνα μου και στη γιαγιά. Καλά, δεν ρώτησες ποτέ τον πατέρα σου από πού ήταν αυτά τα λεφτά? Όχι. Γιατί? Φοβάμαι να ρωτήσω. Να πεις στον άντρα σου ότι τον θέλω αμέσως. Πού, εδώ, στην Αθήνα? Όχι, στο Δημότυχο. Έλα, κυρά μου, κόφτη πλάκα. Πες του να παρουσιαστεί το συντομότερο. Μπορείτε να πηγαίνετε. Κυρία Χουρδάκη, το χαρτί. Ποιο χαρτί? Αυτό που κρατάτε, το χρειάζομαι. Ήταν έτσι δημένη αυτή. Σαν τη μεγάλη ευχαριστή μου. Βγάλε ένταλμα σύλληψη για το Χουρδάκι. Η Δούρου τελείωσε με το δικηγόρο της. Νομίζω, ναι. Φέρ' την εδώ.
Θέλεις καφέ? Σε έφερα να σε ενημερώσω. Έχεις επισκέψει το παιδικό σταθμό? Τι επισκέψεις? Ένα ζευγάρι. Τους είπαμε ότι λείπεις και έδειξαν μεγάλο ενδιαφέρον για ένα παιδάκι. Το πήραν στην αγκαλιά τους, το έπαιζαν, το χάιδευαν. Οι γονείς τους θα ήταν. Όπως τα είπα. Ήρθαν να το δουν. Μάλιστα. Οι γονείς του. Φαίνεται θα ήταν Αλβανοί που σπούδασαν στη Σορβόνη. Από ό,τι μου είπαν οι δικοί μας, δεν τους ξεχώριζες από Γάλλους. Αλβανοί ήταν. Απλά επειδή οι δικοί σου μιλάνε βλάχικα γαλλικά, τους πέρασαν για Γάλλους. Ελενίτσα, τελείωσε η παράσταση του Μπαρμπαμιτούση. Που τον θυμήθηκες αυτόν? Έλα, κόφτω ύφος, εντάξει. Γιατί δεν μας λες την αλήθεια να τελειώνουμε? Όσο κρατάς το στόμα σου κλειστό, εμείς θα ψάχνουμε και θα σου φορτώσουμε κι άλλα τόσα, να το ξέρεις. Ήταν Αλβανοί και ήρθαν να δουν το παιδί τους. Τους τρομάξατε και το έβαλαν στα πόδια. Καταλαβαίνεις τι μου κάνετε? Μου καταστρέφετε τη δουλειά μου. Με το δικηγόρο σου μίλησες? Μίλησα. Και δεν σου είπε ότι το συμφέρον σου είναι να πεις την αλήθεια? Μια είναι η αλήθεια. Και σας την έχω πει 100 φορές. Το ίδιο είπα και στο δικηγόρο μου. Για το φίλο σου τον Γκούσταβ Κρένεκ, τι του είπες? Δεν είναι φίλος μου ο Γκούσταβ Κρένεκ. Είναι φίλος του αδερφού μου. Εγώ τον είδα μια φορά όλο και όλο. Όταν ήρθε στην Αθήνα. Θέλεις να στείλω κάποιον να σου φέρει άλλα ρούχα? Γιατί? Γιατί σε βλέπω να μένεις πολύ καιρό εδώ μέσα. Γι' αυτό. Σωτήρη, έλα πάρ' την. Θα με αφήσεις να δουλέψω σήμερα με την ησυχία μου, Χαρίτο? Ήθελα να σας ρωτήσω κάτι, κύριε διοικητά. Όλη μέρα αυτό κάνεις. Μπαινοβγαίνεις όποτε σου καμπνείς και συνέχεια ρωτάς. Σχολείο είμαστε, ρε. Ορίστε, λέγε. Σκέφτηκα κάτι. Λέγε. Θα μπορούσα να μαζέψω όλα τα ξένα ζευγάρια από τα ξενοδοχεία και να τα περάσω από αναγνώριση. Έτσι θα εντοπίζαμε εύκολα το ζευγάρι των Γάλλων που πήγε στη Δούρο. Μη βιάζεσαι, Χαρίτο. Βαδίζουμε συνέχεια στα θολά χωρίς συγκεκριμένα στοιχεία. Αν κάνουμε αυτό που λες, θα ξεσηκώσουμε όλες τις ξένες πρεσβείες και θα βλάψουμε τον τουρισμό. Δεν κάνει. Έχω την εντύπωση. Ναι. Ότι η Δούρο όπου να είναι θα σπάσει. Έγινε τίποτα? Όχι, αλλά τη βρίσκω πολύ ψύχρεμη. Ένα τσακ θέλει για να τα ξεράσει όλα. Καλώς. Ξεκίνα από τον αδερφό της.
Κάτσε εκεί που είσαι, αστυνόμη. Μην έρθεις πιο κοντά. Λίλη. Μην μου ξαναστείλεις μπάτσο στο μαγαζί. Και μην μου ξανατηλεφωνήσεις. Τι έγινε? Ούτε εσύ να ξανάρθεις. Μέχρι να τελειώσεις με όλα αυτά. Τι έπαθες? Τράκαρα. Κάνε αυτό που σου ζητάω. Δεν με νοιάζει για μένα. Το παιδί. Σε παρακαλώ. Κοριτσάκι μου, τι γίνεται? Καλά, είμαι εδώ με τη μαμά. Τα περνάμε θαύμα. Έλα, σε πεθύμησε, λέει, και θέλει να σου μιλήσει. Μια στιγμή, Κατερίνα. Τι έπαθες, παπά? Γιατί φωνάζεις? Τίποτα, ήθελα να σε ακούσω λίγο ακόμα. Να προσέχεις, κοριτσάκι μου. Ναι, ναι, παπάκα. Έλα, σου δίνω τη μαμά. Μπορώ να σε δώσω? Έλα. Μπορώ να σε βάλω τραλό? Καλά είμαι. Ναι, μωρέ, εντάξει. Σιγά σιγά βρίσκουμε την άκρη. Εντάξει, καλό βράδυ. Να είστε καλά. Χαρίτος. Όταν είμαστε σπίτια μας, βρε, λέμε μπρος στο τηλέφωνο. Μάλιστα, κύριε ταξιέρχη. Συμβαίνει τίποτα, Χαρίτο? Όχι, όχι, σας ακούω. Αύριο πρωί σου έχω δουλειά. Ναι. Σας ακούω. Στις 11 έχουμε τον Πιλαρινό για πρωινό καφέ. Επιτέλους. Είναι η καταστάση με τους ασθενείς για μεταμόσχευση και τις αφήξεις των ψυγείων. Έχουμε παράλληλες ημερομηνίες, κύριε Πιλαρινέ. Έχετε στοιχεία που αποδεικνύουν τους ισχυρισμούς σας, κύριε ταξιέρχε? Να σας τα πω εγώ με τη σειρά. Έχουμε καταρχήν τον Αλβανό που σκότωσε το ζευγάρι του Ρέντι. Στη συνέχεια και αυτός δολοφονήθηκε στη φυλακή. Η κοπέλα που δουλεύει στον παιδικό σταθμό τον αναγνώρισε από τη φωτογραφία της σήμανσης. Στην τσέπη του βρέθηκε η διεύθυνση της Ελένης Δούρου, της αδερφής του Σοβατζή. Ξέρουμε ότι οι έλεγχοι στα ψυγεία της Τρανσπιλάρ που γύριζαν από την Αλβανία γίνονταν πάντα από τον ίδιο τελωνιακό. Κάποιο χουρδάκι. Όταν θελήσαμε να τον ανακρίνουμε, αυτός εξαφανίστηκε. Στο παιδικό σταθμό της Δούρου βρήκαμε μόνο αλβανάκια. Το ζευγάρι των Γάλλων που επισκέφθηκε τον παιδικό σταθμό ενδιαφέρθηκε εμφανώς για ένα παιδί. Και τέλος έχουμε αυτό. Τη φωτογραφία στην ΕΜΕ. Ένας είναι ο Σοβατζής. Τον άλλο τον γνωρίζετε? Δεν νομίζω. Πρώτη φορά τον βλέπω. Πρόκειται για κάποιο Τσέχο ονόματι Γκούσταβ Κρένεκ. Έχουμε βάσιμες υποψίες ότι συνεργάζεται ο Σοβατζής μαζί του. Κοιτάξτε την ημερομηνία. 17/11/90. Δεν σας λέει τίποτα? Όχι. Δεν έχουμε καμιά αμφιβολία, κύριε Πιλαρινέ,
ότι ο Σοβατζής χρησιμοποιεί τη θέση του στις επιχειρήσεις σας για παράνομες δραστηριότητες. Όλα τα στοιχεία μας οδηγούν σε αυτό το συμπέρασμα. Με όπως αντιλαμβάνεστε, εγώ δεν ξέρω τίποτα για όλη αυτή την ιστορία. Το ξέρουμε. Γι' αυτό θεωρήσαμε σκόπιμο να σας ενημερώσουμε πριν μιλήσουμε στο Σοβατζή. Δεν θέλαμε να κινηθούμε χωρίς να το γνωρίζετε. Δηλαδή πιστεύετε ότι αυτός είναι ο δολοφόνος των δύο δημοσιογράφων? Αυτό δεν το ξέρουμε ακόμα. Σίγουρα όμως είναι μπλεγμένος. Καθήκη. Για τεράστιο μισθό. Ποσοστά στην επιχείρηση. Και δεν φτάνουμε. Θέλουμε τη βοήθειά σας, κύριε Πιλερίνη. Είναι και δικό σας συμφέρον να τελειώνουμε με αυτή την υπόθεση όσο γίνεται πιο γρήγορα και πιο διακριτικά. Τι θέλετε από μένα? Τις λίστες των επιβατών από τα τσάρτερ και τις εκδρομές που αναφέρονται στη δεύτερη κατάσταση. Τι άλλο, αστυνόμε? Τα ονόματα και τις διευθύνσεις των οδηγών των ψυγείων που κάναν δρομολόγια προς Αλβανία το τελευταίο εξάμεινο. Θα τα έχετε εντός της μέρας. Θα σας παρακαλούσα μόνο, κύριε Πιλερίνε, να μην πείτε τίποτα για όλα αυτά στο Σοβατζή. Αφήστε να συγκεντρώσουμε και τα υπόλοιπα στοιχεία. Είναι πολύ πιθανό να είναι αυτός ο δολοφόνος. Έχετε το λόγο μου. Πάντινα. Βέβαια. Έχουμε κι άλλες. Να μην σας κρατάμε άλλο. Καλημέρα σας. Ποιος ήταν εδώ πριν? Μισό λεπτό, μισό λεπτό. Περίμενα να φύγει ο... για να σας πω τα νέα. Ποιος είναι ο... ο... γωγό μην κλείσεις. Ο Πιλαρινός, μωρέ. Ξέρεις τι χρήμα έχει αυτός, κούλα μου? Το χρήμα δεν είναι το πάνω στη ζωή, αστυνόμε. Τι νέα λες? Λοιπόν, πέρασε από εδώ Σωτήρης και ήτανε άνω κάτω. Θα είναι στο γραφείο σας και θα σας περιμένει τώρα. Τι έγινε? Ήταν άνω κάτω. Βρήκαμε, λέει, την... την Καμπαρετζού, μωρέ, την ωραία, την ψηλή. Την πώς τη λένε τώρα? Τη Λίλη. Τη Λίλη. Στο νοσοκομείο. Κάτι τράκαρε, μου είπε. Κάτι χτύπησε. Ψέματα θα σας πω. Έλα, βρεγωγό μου, συγγνώμη. Καλέ, πού να στα λέω. Έρχομαι σήμερα το πρωί εδώ κανονικά, όπως πάντα. Την ίδια ώρα. Και μένω κάγκελο. Τι χτύπησα, σκοτώθηκε? Όχι, όχι. Έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου και έπεσε πάνω στο τοίχο. Γαμώτο. Είπαν υπερβολική ταχύτητα. Εγώ πιστεύω ότι τη στριμώξα. Πήγαινε στο νοσοκομείο διακριτικά. Μην πάρει δημοσιότητα η ιστορία. Τώρα. Τώρα. Και κράτα με ενήμερο. Σε ποιο νοσοκομείο? Και Άνω Σταύρος. Αμάρε, Θανάση, με τους καφέδες μεσημεριάτικα. Δεν ήπιατε καφέ σήμερα το πρωί και σκέφτηκα. Άσε τώρα, τη σκέφτηκε και φεύγα. Θέλω ησυχία. Τι έπαθες, είπα στον νόμο. Μάλλον ανάποδα πάει η ερώτηση. Το παίξαδράλι Ακρόπολης στην Βουλιαγμένης. Τα έχω κουπανίσει κιόλας. Ποιος ήταν? Πού? Αυτός που σε στρίμωξε. Κανείς δεν ήταν. Θέλω να μου πεις την αλήθεια. Μη φοβάσαι, θα σε βοηθήσω. Σε ευχαριστώ, αλλά δεν ήταν κανείς. Έτρεχα. Αυτό είναι όλο. Φύγε τώρα, σε παρακαλώ.
φύγει. Έτσι μου είπε. Και μετά δεν ξανά άνοιξε το στόμα της. Πες να φέρουν τη Δούρου για ανάκριση. Τώρα. Σου θέλω ότι έχεις να πεις, πες το τώρα. Αν φαγωθεί έστω και ένας αθώος ακόμα, θα σας στείλω ισόβια και εσένα και όλη τους την παρέα, να το ξέρεις. Καταλαβαίνω τι μου λες, αστυνόμε. Ελενίτσα, αλλού αυτά. Έχει αρχίσει η αντίστροφη μέτρηση. Πάρ' το απόφαση. Μόνο μην πάρει χρόνο αυτή η μέτρηση, γιατί θα σας κάνω μήνυση για παράνομη κράτηση. Και για βιαιοπραγία, αν το λυνήσει ένα πλούσχερι πάνω μου. Κυρία που ήταν εδώ, τη Λίλια Δαμοπούλου.